Να βάλουμε μία τελεία και να ακούσουμε τι απαντάς σε αιτιά σας. Ο κύριος Ηλιόπουλος. Προσωπικά, κύριε Ηλιόπουλε, θα μου επιτρέψετε, εμένα δεν με ικανοποιεί ως απάντηση ότι οι προηγούμενοι έκαναν χειρότερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο λόγος που νοσεί το πολιτικό σύστημα. Αλλά τι λέτε σε όλα αυτά τα οποία σας καταλογίζει και καταλογίζει στην προηγούμενη κυβέρνηση ο κύριος Μαρκόπουλος? Κοιτάξτε λίγο, νομίζω ότι είναι αστεία η συζήτηση που γίνεται εδώ και 5 λεπτά. Ο κύριος Μαρκόπουλος, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, γιατί το γνωρίζει το άθλημα, ξεκίνησε να κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του, λέγοντας ότι η κυβέρνηση κάνει και χάρη που δίνει σε αντιπολιτευόμενα μέσα διαφήμιση. Δεν κάνει χάρη που δίνει σε αντιπολιτευόμενα μέσα διαφήμιση. Ξεκίνησε να πει τι καλά που τα έχει κάνει ο κύριος Πέτσας και ότι όπου να είναι θα μας δώσει και τα ποσά. Προφανώς ο κύριος Πέτσας έχει κάποιο πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν έχει δώσει ακόμα τα ποσά. Και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί συζητάμε αυτό το ζήτημα? Συζητάμε αυτό το ζήτημα γιατί δεν γίνεται τη στιγμή που 526.000 άνθρωποι έχουν βγάλει 3 μήνες με 800 ευρώ, η κυβέρνηση να αρνείται να πει που έχει δώσει 20 εκατομμύρια. Γιατί έχει πρόβλημα η κυβέρνηση να πει που έχει δώσει 20 εκατομμύρια? Γιατί, όπως πολύ σωστά υπόθηκε στο εισαγωγικό σας σχόλιο, πιθανότατα όταν θα βγει η μοιρασιά θα υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα για το πώς έχει γίνει αυτή η μοιρασιά. Αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω εκεί. Αυτό είναι ζήτημα του κύριου Πέτσα, του κύριου Μητσοτάκη και του Μαξίμου. Εγώ θέλω να μείνω στο ζήτημα δημοκρατίας και λογοδοσίας. Και όπως πολύ σωστά λένε μέσα, όπως οι καθημερινοί, είναι ζήτημα δημοκρατίας και λογοδοσίας να δοθούν ακριβώς τα ποσά, όχι γενικά και αόριστα μία λίστα, να δούμε αν ισχύουν οι καταγγελίες, παραδείγματος χάρη για εκδότη, ο οποίος έχει πάρει 7 φορές επιχορήγηση, άνθρωπο ο οποίος μπορεί να χρωστάει σχεδόν και 2 εκατομμύρια σε ασφαλιστικές εισφορές και σε άλλους ανθρώπους της αγοράς. Γιατί αν ισχύει αυτό, το ερώτημα που θα κάνει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει την ακόμα και αστεία μη επιστρεπτέα ενίσχυση, είναι πώς γίνεται κάποιος ο οποίος χρωστάει σε ασφαλιστικά ταμεία να πάρει 7 φορές ενίσχυση και εγώ να κλείσω, να απολύσω και να μην μπορώ να λειτουργήσω την εταιρεία μου για κάτι που ευθύνομαι εγώ, αλλά για κάτι το οποίο όλοι συνεννοηθήκαμε ότι ήταν κυρίαρχα εξωγενής παράγοντας κτλ. Άρα είναι ξεκάθαρο και επανέρχομαι σε αυτό που είναι ουσία. Η ουσία είναι το ζήτημα δημοκρατίας. Να υπενθυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Βουλή και βγήκανε και πρακτικά για το πώς είχε γίνει και ο δανεισμός στα μέσα ενημέρωσης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι παίρνανε, όπως οι ίδιοι είχαν πει, 15 και 10 εκατομμύρια δάνειο αέρα γιατί είχαν καλό όνομα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να δώσει ασυλία στα τραπεζικά στελέχη ακριβώς για αυτά τα δάνεια. Και ένα πολύ απλό ερώτημα. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι στην κυβερνητική παράταξη. Αν έχουν κάτι συγκεκριμένο, να πάρουν ένα τηλέφωνο τους ανθρώπους στις 10, να βγάλουν όλα τα στοιχεία. Τώρα που θα βγάζουν και τα στοιχεία από τις 10, αν μπορούν λίγο να μας υπενθυμίσουν ότι, παραδείγματος χάρη, στη 10, μία τυχαία 10, τη ΔΕΗ, λέω, τη ΔΕΗ που αύξησε 17% τα τιμολόγια, ο νέος διευθύνων σύμβουλος παίρνει 200 χιλιάρικα συν 100 χιλιάρικα συν 100 χιλιάρικα μπόνους, δηλαδή 300 χιλιάρικα το χρόνο. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε 55 χιλιάρικα το χρόνο. Ένα τυχαίο παράδειγμα. Μπορώ να θυμηθώ μετά τους υδρογονάνθρακες που πήγαν από τα 3,5 χιλιάρικα στα 8,300. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για 10, μπορούμε να συζητήσουμε για 10. Ξεχνάτε τα Golden Boys της ΔΕΗ στην περίοδο σας. Κύριε Μαρκόπουλε, πήγατε το μισθό. Άνοιγαν εφημερίδες. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν σας διέκοψα καθόλου. Απλά να σας πω ότι θα ήταν καλό να είστε λίγο μετρημένοι όταν. Μόνο ο κύριος Σαραβαντίνος μπορεί να διακόπτει εμένα. Είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Σαραβαντίνος. Και το σέβομαι. Και το σέβομαι. Απλά σας λέω ότι είναι καλό να είστε λίγο προσεκτικοί όταν στον κόσμο έχετε αυξήσει το τιμολόγιο 17% γιατί θα κατέρεε η ΔΕΗ. Βγαίνουν τα στοιχεία, η ΔΕΗ δεν καταραίει και έχετε πάει τον μισθό του διευθύνοντα συμβούλου από τα 50 στα 300 χιλιάρικα. Είναι καλό να είστε λίγο προσεκτικοί γιατί ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει. Η ΔΕΗ δεν κατέρευσε. Η ΔΕΗ σώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δείχνει τα στοιχεία. Αν είναι στο χείλος του γκρεμού, γιατί δίνετε τέτοιους μισθούς, κύριε Μαρκόπουλο? Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία και το παραδείχθηκε ο κύριος Χατζηδάκης. Εκτός και αν ο κύριος Χατζηδάκης έχει τη μαγική ικανότητα να ταξιδεύει στον χρόνο. Δηλαδή παίρνει μια επιχείρηση και διορθώνει αναδρομικά τα στοιχεία εξαμήνου. Ακριβώς επειδή δεν κατέρευσε επί ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή μια χαρά πήγαινε και μπορούσε να κάνει κοινωνική πολιτική, εσείς έχετε διαλύσει την κοινωνική πολιτική της ΔΕΗ. Έχετε πάει συν 17%, το ξαναλέω, το ρεύμα πάνω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους και θα δούμε πολύ σύντομα τι σημαίνει αυτό.